ενδιαφέρον που αφορά την ίδια τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών την επόμενη μέρα αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Η χώρα μας έχει πλέον βγει από τη συνθήκη των μνημονίων χάρη στις προσπάθειες του ελληνικού λαού. Και πλέον το μέλλον της χώρας εξαρτάται κυρίαρχα από τη βούληση των πολιτών. Οι βαθμοί ελευθερίας στην άσκηση πολιτικής έχουν πλέον αυξηθεί και οι μνημονιακοί καταναγκασμοί αποτελούν παρελθόν. Όλα τώρα εξαρτώνται από τα προγράμματα και τις πολιτικές επιλογές των κομμάτων. Σήμερα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία παρουσιάζει τις βασικές αιχμές του σχεδίου του για την Ελλάδα της νέας εποχής. 5 κεντρικοί πυλώνες πάνω στους οποίους χτίζουμε την επόμενη μέρα για την κοινωνία και την οικονομία. Ανάπτυξη για όλους, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Νέες και ποιοτικές δουλειές με αυξημένους μισθούς. Δικαιότερη φορολογία. Δημοκρατικό και αποτελεσματικό κράτος. Αλληλεγγύη και ασφάλεια για την κοινωνία. Αυτό το σχέδιο τίθεται από απόψε στην κρίση κάθε Έλληνα πολίτη. Κάθε νέας και κάθε νέου, κάθε εργαζόμενης και εργαζόμενου, κάθε επαγγελματία, κάθε συνταξιού. Κάθε ανθρώπου που θέλει να δει τη χώρα αυτή να πηγαίνει μπροστά. Γιατί στις 7 Ιουλίου το δίλημα ενώπιον όλων μας είναι σαφές. Ή θα κάνουμε το αποφασιστικό βήμα προς τα μπρος, ή θα γυρίσουμε πίσω στα χέρια αυτών που μας χρεοκόπησαν. Ο λόγος πλέον ανήκει στους πολίτες. Καλό λοιπόν στο βήμα για να ξεκινήσει την παρουσίαση του προγράμματος τον Αλέξη Χαρίτση για να παρουσιάσει την ενότητα, ανάπτυξη για όλους, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Καλησπέρα σε όλες και όλους, φίλες και φίλοι. Η κυβέρνησή μας, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε όλες τις δυνάμεις για να βγει η Ελλάδα από τα μνημόνια και την επιτροπία, αλλά ταυτόχρονα να στηρίξουμε την κοινωνική πλειοψηφία, να στηρίξουμε τους ασθενέστερους και τους μικρομεσαίους. Διευθετήσαμε το χρέος και δημιουργήσαμε έναν καθαρό διάδρομο 15 ετών, έτσι ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να οικοδομήσουμε μια σύγχρονη, ισχυρή και βιώσιμη παραγωγική βάση. Σήμερα βρισκόμαστε στην αρχή αυτής της νέας θετικής πορείας. Μια νέα αρχή, στην οποία ο χαρακτήρας της ανάπτυξης και ο παραγωγικός προσανατολισμός της χώρας είναι ένα κορυφαίο ζήτημα που θα καθορίσει το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Ας ξεκινήσουμε όμως με το τι παραλάβαμε. Και εδώ τα γεγονότα είναι αμήλικτα. Παραλάβαμε μια χρεοκοπημένη δημοσιονομικά χώρα και μια καθημαγμένη κοινωνία χωρίς αναπτυξιακή προοπτική. Αν έπρεπε να περιγράψουμε μία λέξη αυτό το παροχημένο αναπτυξιακό μοντέλο, αυτή θα ήταν η λέξη υποβάθμιση. Υποβάθμιση της εργασίας, υποβάθμιση του περιβάλλοντος, υποβάθμιση του κοινωνικού κράτους, υποβάθμιση της περιφέρειας έναντι του κέντρου, υποβάθμιση των μικρομεσαίων. Γιατί βεβαίως μην ξεχνάμε, μιας και έχει γίνει πολλή συζήτηση τις τελευταίες μέρες σε σχέση με την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ότι την πενταετία 2010-2014, επί Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ δηλαδή, 200.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις διέκοψαν τη λειτουργία τους, έβαλαν λουκέτο κοινώς και περισσότερες από 700.000 θέσεις εργασίας χάθηκαν μόνο σε αυτόν τον κλάδο. Ενώ ταυτόχρονα εκτοξεύτηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη, οδηγώντας μεγάλο μέρος της μεσαίας τάξης στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ένα μοντέλο λοιπόν βασισμένο στη διαφθορά, την αδράνεια και την κακοδιαχείριση, ένα μοντέλο που χαρακτηριζόταν από έλλειμμα αξιοπιστίας. Και για να δώσω σε αυτό ένα και μόνο παράδειγμα, το 2015, όταν πήγαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, με υπουργό τότε τον Γιώργο τον Σταθάκη, διαπιστώσαμε ότι τα κονδύλια που προορίζονταν για τους αναπτυξιακούς νόμους των προηγούμενων ετών ήταν παγωμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακριβώς λόγω των φαινομένων κακοδιαχείρισης και διαφθοράς των προηγούμενων ετών. Αυτή ήταν η αξιοπιστία της χώρας εκείνη την περίοδο. Τι καταφέραμε και τι υλοποιήσαμε εμείς την τετραετία που τελειώνει σε λίγες ημέρες. Ξεκινήσαμε καταρχάς από το αυτονόητο. Την στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και των νέων επαγγελματιών. Ειδικά στο σκέλος της χρηματοδότησης, προσπαθήσαμε, και νομίζω ότι το καταφέραμε,
να αξιοποιήσουμε με διαφάνεια και αξιοκρατία όλους τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Αλλάζοντας ριζικά την φιλοσοφία η οποία επικρατούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια, από τους λίγους και εκλεκτούς, με ένα άνοιγμα των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων στους μεσαίους, με ένα άνοιγμα των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων στα παραγωγικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Δημιουργήσαμε μια σειρά από προγράμματα για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την τεχνολογική και ψηφιακή τους αναβάθμιση, τη μεγέθυνση και τη βελτίωση της εξωστρέφειας. Αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς, αυτής της προσπάθειας, είναι το γεγονός ότι σήμερα, σε σχέση με το 2015, ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα μας είναι αυξημένος κατά 40.000. Δημιουργήσαμε επίσης στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων, όπως είναι το Ταμείο της Συμμετοχών που δημιουργήσαμε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, με προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση του οικοσυστήματος των startups, ενώ και για τη βιομηχανία, έναν κλάδο ο οποίος για πολλά χρόνια είχε αφαιθεί στη μοίρα του, έγινε μια συστηματική προσπάθεια καταγραφής της βιομηχανικής δραστηριότητας σε όλη τη χώρα και οργάνωσής της σε βιομηχανικά και επιχειρηματικά πάρκα. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, η μεγάλη μεταρρύθμιση με χρηματοδότηση 200 εκατομμύρια ευρώ της βιομηχανικής περιοχής των Ινοφύτων και του Ασοπού, της μεγαλύτερης βιομηχανικής συγκέντρωσης στη χώρα. Ταυτόχρονα εργαστήκαμε για την ανάσχεση του brain drain. Είναι χαρακτηριστικό ότι την τελευταία τετραετία δεσμεύσαμε 250 εκατομμύρια ευρώ για να χρηματοδοτήσουμε 8.000 υποτροφίες σε μεταδιδακτορικούς φοιτητές και σε ερευνητές, σε αντίθεση με το τι είχε συμβεί την ακριβώς προηγούμενη περίοδο, που το αντίστοιχο ποσό ήταν λιγότερο από 80 εκατομμύρια ευρώ. Επιστέγασμα όλης αυτής της χρηματοδοτικής προσπάθειας ήταν η δημιουργία πριν από λίγο καιρό, τον Απρίλιο του 2019, της Αναπτυξιακής Τράπεζας, που αποτελεί τον κεντρικό βραχίωνα αναπτυξιακής πολιτικής για κάθε σύγχρονη οικονομία. Πέρα όμως από τα κομμάτια της χρηματοδότησης, έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις και για τον θεσμικό εξυγχρονισμό της οικονομικής δραστηριότητας. Κάτι το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό, είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση που έγινε τα τελευταία δύο χρόνια και αφορά στην απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης και αδειοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πλέον μπορούν αυτές να αδειοδοτηθούν χωρίς επίσκεψη σε δημόσιες υπηρεσίες και ηλεκτρονικά. Αυτό το νέο σύστημα αδειοδότησης το έχουν ήδη αξιοποιήσει 74.000 ελληνικές επιχειρήσεις τους τελευταίους 18 μήνες. Είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Ενώ μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ σημαντική ήταν και ο εξυγχρονισμός του εταιρικού δικαίου στη χώρα μας. Μετά από έναν αιώνα, τελευταία φορά που έγινε θεσμική παρέμβαση για το εταιρικό δίκαιο των ΑΕ και των ΕΠΕ ήταν το 1920. Προχωρήσαμε λοιπόν σε μια αντίστοιχη θεσμική παρέμβαση. Βεβαίως, όλες αυτές οι παρεμβάσεις για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα θα πρέπει να συνδεθούν και με τη βασική πρόκληση της εποχής μας, που δεν είναι άλλη βεβαίως από την κλιματική αλλαγή. Διαμορφώσαμε λοιπόν το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και για το Κλίμα, με ορίζοντα το 2030, και θεσμοθετήσαμε μια καινοτόμα, θα έλεγα, εφαρμογή, έναν θεσμό της ενεργειακής κοινότητας, το Υπουργείο Ενέργειας, που δίνει τη δυνατότητα στις τοπικές κοινωνίες να αξιοποιήσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βάσει των τοπικών αναγκών. Και μιλάμε για τοπικές ανάγκες, μια βασική προτεραιότητα όλης αυτής της αναπτυξιακής προσπάθειας της τελευταίας τετραετίας ήταν ακριβώς ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις στον αναπτυξιακό σχεδιασμό να επικεντρώσουμε στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Αναβαθμίζουμε λοιπόν με προσωπικό και με χρηματοδοτήσεις τους Δήμους σε όλη τη χώρα για να παίξουν ισχυρό αναπτυξιακό ρόλο. Μόνο από το πρόγραμμα Φιλόδημος, που τρέχει το τελευταίο ένα χρόνο από το Υπουργείο Εσωτερικών στη συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας, περισσότερο από 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί σε Δήμους για την υλοποίηση έργων τοπικών υποδομών. Και αυτά δεν είναι απλώς νούμερα στον αέρα. Αφορούν δεκάδες έργα τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στο σύνολο της χώρας. Έργα όπως για παράδειγμα η αναβάθμιση και ολοκλήρωση του δικτύου ίδρυυσης στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εν έτη 2019 αυτή η πολύ μεγάλη πόλη
και με την πολύ μεγάλη τουριστική ανάπτυξη που έχει, δεν έχει ολοκληρωμένο δίκτυο ίδρυυσης. Έργα όπως είναι η διαχείριση λιμάτων γύρω από την περιοχή της λίμνης Πλαστήρα, στην Θεσσαλία, ένα έργο διαδημοτικό στο οποίο συμμετέχουν 5 δήμοι και διασφαλίζει την ποιότητα νερού ίδρυυσης και άρδευσης στην ευρύτερη περιοχή. Έργα δηλαδή απόλυτης προτεραιότητας, τα οποία παρέμεναν σε εκκρεμότητα για δεκαετίες. Σε αυτό το πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής υποστηρίζουμε βεβαίως και τα νησιά μας, γιατί αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες της νησιωτικότητας με το μεταφορικό ισοδύναμο, αλλά και με ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα για τις νησιωτικές περιοχές σε όλη τη χώρα. Όλα αυτά όμως, όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, όλες αυτές οι προσπάθειες για την αναπτυξιακή στροφή βασίζονται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά στη χώρα μας καταρτήσαμε μια ολοκληρωμένη εθνική αναπτυξιακή στρατηγική με προτεραιότητες, σαφή χρονοδιαγράμματα και στοχοθεσία. Έπειτα μάλιστα από μια εκτενή διαβούλευση που προηγήθηκε σε όλη τη χώρα σε 13 περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια και υιοθετώντας πλήρως τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μια αναπτυξιακή στρατηγική στην οποία εντάσσεται το Εθνικό Σχέδιο, για παράδειγμα, για την κυκλική οικονομία, το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, η πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει για τη συγκρότηση του αγροτικού τομέα των αγροτών μας σε συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών, η ανάπτυξη σύγχρονων και βιώσιμων μορφών τουρισμού, όπως είναι ο τουρισμός υγείας, η προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής. Γιατί βεβαίως οι μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, η αντιμετώπιση των διευρυμένων κοινωνικών ανισοτήτων, η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και η νέα τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, επιτάσσουν αποτελεσματικές δημόσιες πολιτικές. Πολιτικές που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και δεν υποκύπτουν στις αποτυχημένες συνταγές απορρίθμισης των αγορών, όπως προτάσουν οι νεοφιλελεύθεροι. Γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, η ίδια ύπαρξη της αναπτυξιακής στρατηγικής συνιστά μια πολύ σημαντική προοδευτική μεταρρυθμιστική τομή για τα αναπτυξιακά πράγματα της χώρας μας. Και το λέω αυτό γιατί βεβαίως μπροστά μας έχουμε και τις εκλογές. Και πέρα από ευκαιρίες και δυνατότητες, αντιμετωπίζουμε και κινδύνους. Τι οφείλουμε να αποτρέψουμε, λοιπόν? Εν ώψη των εκλογών της 7ης Ιουλίου, έχουμε χρέος να αποτρέψουμε την επαναφορά αυτού του παλιού και αποτυχημένου μοντέλου ανάπτυξης των προηγούμενων δεκαετιών. Να μην ξαναγυρίσουμε στις γνώριμες παροχημένες πρακτικές της χωρίς στόχευση κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος. Να μην δημιουργηθούν νέες φούσκες όπως το παρελθόν, να μην ξεχνάμε, στο χρηματιστήριο, στην αγορά ενέργειας, στα κόκκινα δάνεια. Να μην επιστρέψουμε στην καθεστωτική νοοτροπία των πελατειακών δικτύων και της ανάπτυξης των ημετέρων. Εμείς λοιπόν σχεδιάζουμε για το μέλλον. Αν έπρεπε να συμπυκνώσω το τι σχεδιάζουμε και τους βασικούς στόχους, πολύ συνοπτικά, θα χρησιμοποιούσα ένα τρίπτυχο. Εξωστρέφεια, ολοκλήρωση κρίσιμων μεταρρυθμίσεων, αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Ως προς την εξωστρέφεια θέτουμε δύο πολύ σημαντικούς στρατηγικούς αναπτυξιακούς στόχους. Τον διπλασιασμό των ξένων άμεσων επενδύσεων στη χώρα μέχρι το 2025, υπενθυμίζω ότι ήδη έχουν αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό σε σχέση με την πρώτη 2015 περίοδο, και την περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών στο 50% του ΑΕΠ μέχρι το 2025. Κινητοποιώντας όλες τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις που έχουν στη διάθεσή μας, 15 δισεκατομμύρια ευρώ για την επόμενη τετραετία. Πολύ κρίσιμη όμως είναι και η ολοκλήρωση εμβληματικών μεταρρυθμίσεων σε τομείς που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομική δραστηριότητα, όπως είναι η χωροταξία, όπως είναι η δικαιοσύνη, όπως είναι βεβαίως το πεδίο των χρηματοδοτήσεων. Ολοκληρώνουμε λοιπόν το εθνικό κτηματολόγιο μέχρι το 2021, κάτι το οποίο εκκρεμεί στη χώρα εδώ και 200 περίπου χρόνια. Διαμορφώνουμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με αξιοκρατικά κριτήρια, με μακροχρόνιο προγραμματισμό και με έλεγχο της αξιοποίησης των διαθέσιμων κονδυλίων, και ολοκληρώνουμε μεταρρυθμίσεις για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης που πράγματι αποτελεί σημαντικό τροχοπέδι στην οικονομική δραστηριότητα, όπως είναι η δίκη χωρίς χαρτί μέχρι το 2021.
Και βεβαίως, τρίτος άξονας αυτού του τρίπτυχου, αν θέλετε, το γεγονός ότι πλέον η χώρα μας πρωταγωνιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα συνεχίσει να το κάνει με μεγαλύτερη ένταση τα επόμενα χρόνια στη μάχη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με ριζική στροφή στην πράσινη ενέργεια. Οι ευρωπαϊκοί στόχοι που έχουν τεθεί υλοποιούνται από τη χώρα μας απαρέγκλιτα για 32% παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 32,5% εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι το 2030. Ολοκληρώνουμε μετά το εθνικό και τα περιφερειακά σχέδια για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή έως το τέλος του 2020 και εντάσσουμε την αγροτική παραγωγή, τον πρωτογενή τομέα στην ψηφιακή εποχή με το έργο της Ευφυΐου Γεωργίας για καλύτερη διαχείριση των πόρων και μείωση του κόστους παραγωγής. Φίλες και φίλοι, αυτές είναι μερικές μόνο από τις προτεραιότητες που έχουμε θέσει για το επόμενο διάστημα σε σχέση με την αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Το βασικό όμως ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί και στις επερχόμενες εκλογές είναι ποιο πρότυπο ανάπτυξης τελικά θα επιλέξει ο ελληνικός λαός, η ελληνική κοινωνία για τα επόμενα χρόνια. Γιατί ο μετασχηματισμός της παραγωγικής βάσης της χώρας είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε για την επόμενη δεκαετία. Δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μας, να αφαιθεί αόριστα στις δυνάμεις της αγοράς που έχουν βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Απαιτείται συνεκτική αναπτυξιακή στρατηγική και στενή συνεργασία δημόσιου, ιδιωτικού, κοινωνικού τομέα και βεβαίως της τοπικής αυτοδιοίκησης. Απέναντι σε μια λογική εύκολου κέρδους και πελατειακών σχέσεων που πρεσβεύει η αξιωματική αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία, και η οποία οδηγεί στη διεύρυνση των ανισοτήτων και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, εμείς στοχεύουμε να υλοποιήσουμε ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο. Ένα σχέδιο για την αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων και για την αξιοποίηση κυρίως του βασικού πλεονεκτήματος που έχει η χώρα, που είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι την τετραετία που τελειώνει δεν τα πετύχαμε όλα, γιατί βεβαίως οι ανάγκες της οικονομίας μετά από αυτήν την πρωτοφανή κρίση ήταν πάρα πολύ μεγάλες και παραμένουν πάρα πολύ μεγάλες. Πετύχαμε όμως πολλά και γι' αυτό θα προχωρήσουμε προς εκλογές 7 Ιουλίου παρουσιάζοντας πολίτες τα πεπραγμένα μας και κυρίως το σχέδιο για την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας. Και είμαι βέβαιος ότι οι Έλληνες πολίτες θα μας ακούσουν και θα μας εμπιστευτούν ξανά. Σας ευχαριστώ πολύ και δίνω το λόγο στην Έφη Αχτσιόγλου, η οποία θα μιλήσει για την εργασία που βρίσκεται άλλωστε στον πυρήνα του αναπτυξιακού μας σχεδίου.